Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ατελείωτος τρίνος και οργή για το μακελιό στη Νέα Ζηλανδία. Συντετριμένη και η οικογένεια του Μακελάρη που αδυνατεί να πιστέψει πως ο Μπρέντον Τάραντ γάζωσε 50 ανθρώπους σε δύο τεμένη. Απόσπασμα από το μανιφέστο του δράστη προέβαλε σε προεκλογική συγκέντρωσή του ο Ταγί Περτογάν. Συγκλονίζουν ιστορίες θυμάτων. Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τις ενέργειές τους. Στη Λευκοσία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πριν από το κρίσιμο ραντεβού του στην Άγκυρα με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου. Αποκαλυπτικές πληροφορίες. Τα κόμματα αντιδρούν γιατί πλέον δεν έχουν πρόσβαση σε δισεκατομμύρια, δήλωσε στη συνέντευξή του για το συνεργατισμό ο Χάρης Γεωργιάδης. Αναγκαίες και εποφελείς οι αποφάσεις που πάρθηκαν διαμηνύει. Απορεί γιατί ακόμη κανείς δεν μπήκε φυλακή για την κατάρρευση του συνεργατισμού ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο της Ιερουσαλήμ πιστοποιεί με τον πιο επίσημο τρόπο τη στροφή του αμερικανικού ενδιαφέροντος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Τι θα επιδιώξει η κυπριακή πλευρά σε διημερές επίπεδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύσκολη επίτευξη συμφωνίας επί την όρων αναφοράς, λέει ο Μουσταφά Ακιντζή. Καμία οπισθοχώρηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά για το ζήτημα της πολιτικής ισότητας, τονίζει. Νέες πωλήσεις κόκκινων δανείων από την Τράπεζα Κύπρου εξαγγέλει ο Τζον Χούρικαν. Στόχος η πλήρης εξάλληψή τους. Χαρακτηρίζει αβάσιμες τις φήμες για προβλήματα στην τράπεζα. Πρωταθλητής στην Κίνα ο Μάρκος Παγδατής. Ντέρπι τίτλου στο Τσίριο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ. Απόψε στις 8:10.